κάποιας μορφής τρομοκρατία. Είναι αυτοί που υφίστανται απλοί πολίτες, το τονίζω, που οργανωμένες επιθέσεις φραστικές και απειλητικές που θυμίζουν το 1989 όταν στα καφενεία απευθύνονταν σε οπαδούς του Πασόκ. Ίσως και τα ίδια πρόσωπα ή της αυτής νοοτροπίας. Και τους έλεγαν «Είσαι κοσκοτάς». Τώρα τους λένε «Εσύ φταίς που ψήφισες Πασόκ». Αυτή τη δημοκρατία οφείλουμε, νομίζω, όλοι να την υπερασπιζόμαστε, όχι όταν είναι όλα ομαλά, ήρεμα, αλλά όταν υπάρχουν προβλήματα που δημιουργούν εντάσεις πολιτικές που εγκυμονούν ακόμα και κοινωνικές εκρήξεις. Όχι σε αυτήν εδώ την αίθουσα, από το Ιερό Εκείνο Βήμα, διότι το άκουσα πάλι απόψε, το Φωτιά και Τσεκούρη στους προσκυνημένους. Από εκείνο το βήμα, το Ιερό Βήμα, να λέμε ότι το Σύνταγμα δεν το ψηφίσαμε, δεν μας ενδιαφέρει τι λέει. Ο λαός καλείται να ανατρέψει την κυβέρνηση. Δεν ξέρω άλλον τρόπο στη δημοκρατία να ανατρέπεται μια κυβέρνηση παρά εδώ στο Κοινοβούλιο. Δεν καταλαβαίνω ορισμένα πράγματα που τα ακούω κάθε μέρα όλο και περισσότερο και θέλω να πω στον παρακαθήμενό μου τον κύριο Λαφαζάνη που είπε «Απεγκλωβιστείτε». Πράγματι, αγαπητέ κύριε Λαφαζάνη, πρέπει να απεγκλωβιστούν και τα δύο, τρία, πόσα είστε, κόμματα της παραδοσιακής αριστεράς από μία πλάνη. Δεν φταίτε τόσο εσείς. Φταίει το γεγονός, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν υπάρχει σήμερα, παρόλες τις εκατοντάδες των μέσων ενημέρωσης, δεν υπάρχει ενημερωμένος πολίτης. Εντός των ημερών, στην Επιτροπή Θεσμών, θα αποδειχθεί ποια είναι η πλάνη η οποία συστηματικώς καλλιεργείται και της οποίας είναι θύματα και τα κόμματα της παραδοσιακής αριστεράς. Είναι οι περίφημες δημοσκοπήσεις. Ο σύνδεσμος των εταιριών δημοσκοπήσεων, εταιρείες που κάνουν δημοσκοπήσεις, αν ερωτηθούν από οποιονδήποτε, πόσοι είναι αυτοί που συμμετέχουν στις δημοσκοπήσεις. Είναι ζήτημα αν είναι 2 με 3 άτομα στους 10, κύριε Πρόεδρε. Το δείγμα είναι 1.000, 1.200, αλλά επειδή δεν είχε προβλέψει ο νομοθέτης μία τόσο ρευστή κατάσταση και πολιτική και κοινωνική που υπάρχει σήμερα στη χώρα. Δεν αναφέρει ότι η ταυτότητα των ερευνών πρέπει να ορίζει πόσοι καλούνται να συμμετάσχουν σε μια δημοσκόπηση και πόσοι τελικώς δέχονται. Και επίσης να αναφέρει ότι η αδιευκρίνηστη ψήφος είναι το 1/3 αυτών των 2-3 πολιτών στους 10. Οι υπόλοιποι, και αυτό ούτε το επικροτώ βεβαίως, αλλά είναι γνωστό ότι φέρονται πολλές φορές και κατά τρόπο απαράδεκτο στους νέους, αυτούς που από τις μικρές αγγελίες τους κάνουν ένα σεμινάριο μερικών ωρών
και παίρνουν τηλέφωνα και ζητούν να απαντήσει κανείς σε διάφορες ερωτήσεις. Κλείνουν τα τηλέφωνα με οργή. Δεν λέω ότι 7 στους 10 είναι οι οπαδοί του Πασόκ. Ξέρω όμως πολύ καλά ότι πολίτες που ανήκουν στο Πασόκ, που εψήφισαν Πασόκ, αντιμετωπίζουν αυτή την απαράδεκτη κατάσταση αντιμετώπιση. Και σιγά σιγά το βλέπω και για πολίτες της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός ο αγώνας εναντίον του δικοματισμού έχει κάποιο περιεχόμενο. Και απορώ πως μικρότερα έστω κόμματα, η δημοκρατία λειτουργεί και με μεγαλύτερα και με μικρότερα κόμματα, πως φαντάζονται το μέλλον αυτού του τόπου. Με ένα κόμμα. Υποθέτω όχι. Προφανώς με κάποιο άλλο κόμμα που θα συμπληρώνει. Αν θέλουμε να κυβερνάτε η χώρα. Εάν θέλουμε. Όπως το βλέπετε στα συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης που από το 2007 σας έχω πει εδώ ότι και τότε δεν ήθελαν ούτε το Πασόκ ούτε η Νέα Δημοκρατία να έχει απόλυτη πλειοψηφία. Διότι αυτοί που λιμένονται τον τόπο, κύριε Πρόεδρε, επειδή τα κόμματα από τη μια άκρη ως την άλλη, ενώ έχουμε κοινοβουλευτικό πολίτευμα, η δημοκρατία μας είναι αντιπροσωπευτική, κοινοβουλευτική, πολιτική, κοινωνική και οικονομική δημοκρατία. Αυτό είναι το σύστημά μας. Δεν είναι αυτό που αορίστως λέγεται σε κάποιο, σε κάθε άνθρωπο που υποφέρει, σε κάθε άνθρωπο που δυσφορεί, σε κάθε άνθρωπο που θέλει αλλαγές, φταίει το σύστημα. Ποιο σύστημα? Για να δούμε. Θα αλλάξουμε αυτό το σύστημα. Ωραία, με ποιο? Μα κατεξοχήν παράγων αυτού του συστήματος, κύριε Πρόεδρε, είναι ο λαός, η λαϊκή κυριαρχία είναι. Όσο πιο ελεύθερες, αδιάβλητες είναι οι εκλογές, όσο πιο ελεύθεροι και όχι χειραγωγούμενοι είναι η κοινή γνώμη, η γνώμη του κάθε πολίτη, τόσο προφανώς καλύτερα λειτουργεί το σύστημα αυτό, το επαναλαμβάνω, της αντιπροσωπευτικής, κοινοβουλευτικής, πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής δημοκρατίας. Δεν είναι αορίστος κάποιο σύστημα. Κύριε Πρόεδρε, επειδή υπέγραψα πρώτος αυτή την αίτηση, θέλω να πω πολύ απλά, πολύ καθαρά και πιστεύω ότι δεν χρειαζόταν απόψε όλη η υπόλοιπη συζήτηση, εκτός αν γινόταν μια συζήτηση για το PSI, για τη Δανειακή Σύμβαση, για το τι λάθη έκανε η Νέα Δημοκρατία, τι λάθη έκανε το Πασόκ, όλα αυτά, τι πρόκειται να γίνει σε αυτή τη χώρα, τότε θα μπορούσαμε να κάνουμε μια άλλη συζήτηση. Και τότε πιστεύω θα είμαστε υποχρεωμένοι ως εκπρόσωποι του λαού να πούμε στο λαό τι τους συνιστούμε ακριβώς 24 ώρες μετά που ανέπνευσε. Εγώ πιστεύω ότι ο λαός μας που είναι σε κατάσταση κατάθλιψης προφανώς ανέπνευσε όταν ήρθε το μήνυμα αυτό ότι ο Πρωθυπουργός ο κ. Παπαδήμος, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ο κ. Βενιζέλος κατόρθωσαν. Δεν τρώει κουτόχορτο ο ελληνικός λαός. Παρακολουθούσε τα γεγονότα. 14 ώρες υποθέτω ότι δεν διασκέδαζαν. Προφανώς ήταν μία αντιπαλότητα ως προς τους όρους. Και αυτά που λέμε επίσης, ελαφρά την καρδία και από το βήμα αυτό, δεν εκφράζουν το φιλότιμο του Έλληνα. Ο Έλληνας, ο γνήσιος, ο πραγματικός πατριώτης,
Δεν είναι της λογικής να φορέσουμε, να ρίξουμε κανόνι. Αυτό λένε πολλοί. Τι χρωστάμε? Δεν χρωστάμε, δεν πληρώνουμε τίποτε. Τι θα γίνει μετά? Το σκέφτεται ο καθένας, βέβαια δεν το σκέφτονται όσοι. Από το Μάη του 2010, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να λέμε τα σίκα σίκα και τις κάφη κάφη. Εγώ πιστεύω ότι άλλη θα ήταν σήμερα η κατάσταση της οικονομίας και της χώρας εάν από το 2010 τον Μάιο, εκτός από τη συγνωστή πέμπτη φάλαγγα των οικονομικών συμφερόντων, όλα αυτά που προπαγανδίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, επιστροφή στη δραχμή. Γιατί? Όταν εδώ λέμε οι ίδιοι για αυτούς που έχουν βγάλει τα λεφτά έξω, είναι αυτονόητο το συμφέρον τους. Είναι να καταρρεύσει η οικονομία. Και βέβαια, τότε άνθρωποι που ψεύουν μόνο στο χρήμα δεν ενδιαφέρουν για τίποτε άλλο. Αλλά θα επαναλάβω αυτό που είπα προχθές το βράδυ. Δεν ξέρω ποιες ένοπλες δυνάμεις και ποια νεολαία θα υπερασπιστούν την εδαφική ακυριότητα αυτής της χώρας. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, λοιπόν, να λέμε από εκεί ανατροπή κάθε μέρα, κάθε κλάδο, ενώ γνωρίζουν όσοι ενθαρρύνουν ή όσοι παίρνουν τις αποφάσεις αυτές. Και το λέγω εγώ, το δικαίωμα της απεργίας, την κατάργηση του lockout, τα εισηγήθηκα εγώ, κύριε Πρόεδρε, στην Βουλή. Και το νόμο για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, εγώ τον εισηγήθηκα πίσω στην Βουλή. Και πονώ όταν τέτοια δικαιώματα φαλκιδεύονται, συρρυκνώνονται. Όμως σκέφτομαι όπως θα σκεφτόμουν αν ήμουνα σε θέση να πολεμήσω το 40 και μου λέγανε εδώ η πατρίδα δέχεται επίθεση, εσύ τι θα κάνεις? Δικτατορία Μεταξά ήταν ο λαός. Δεν πήγε στην Αλβανία για να μην πέσει ο Μεταξάς. Πήγε να υπερασπιστεί την πατρίδα του. Λοιπόν, έχει ο λαός μας ένα κουράγιο αυτή τη στιγμή. Μην το καταστρέφετε, σας παρακαλώ. Είναι άλλα τα συμφέροντα, δεν έχουν καμιά σχέση με τις δικές σας πολιτικές θέσεις. Όταν γνωρίζετε ότι όλη αυτή την περίοδο, εάν φτάσαμε ως εδώ, προφανώς με λάθη, αλλά και με χειραγώγηση του πολιτικού, της πολιτικής διαδικασίας, όταν κόμματα, κύριε Πρόεδρε, κοινοβουλευτικά, σε μια πραγματική κοινοβουλευτική δημοκρατία, όπου είναι απεριόριστο το δικαίωμα και του τύπου της έκφρασης, της διατύπωσης γνώμης, δεν λειτουργούν δημοκρατικά. Από εκεί και πέρα, στην πρώτη σύγκρουσή τους, οι κυβερνήσεις, και όχι γενικώς και αορίστου κυβερνήσεις, συγκεκριμένοι υπουργοί, ο κύριος Βενιζέλος προφανώς, ως υπουργός οικονομικών, γνωρίζει αυτά που εγώ δεν γνωρίζω. Δεν θα εκβιάζουν εμένα τα συμφέροντα των εκάστοτε υπουργών οικονομικών και όσοι, επειδή λαλίστατοι ορισμένοι εμφανίζονται, πρέπει ταυτόχρονα να μας λένε ως υπουργοί οικονομικών τι έκαναν με τους φοροεισπρακτούς μηχανισμούς. Τους ανόρθωναν? Τι έκαναν με τους διαφόρους φοροφυγάδες? Τους συνηγούσαν? Αλλά βέβαια εδώ είναι πολύ εύκολο να λένε όλοι αυτοί που, όπως το τονίζω, χειραγωγούν την κοινή γνώμη ότι φταίνε όλοι. Ένας, λέει, βουλευτής έστειλε 1 εκατομμύριο στο εξωτερικό. Πρέπει όλοι να απολογηθείτε. Όπως παλιά μας λέγανε όταν πηγαίναμε κληρωτή στο κέντρο Κορίνθου που κατήργησε ο Μπεγλίτης, ότι έπρεπε να εξετάζουν και άλλες ιδιότητές μας. Όχι. Λοιπόν, δεν πρέπει να φτάσουμε πια ως εκεί. Κύριε Πρόεδρε, για το θέμα μας. Δεν χρειαζόταν καμιά συζήτηση απόψε. Και από το 2004, αν η τότε κυβέρνηση κάθε θέμα που ανέκυπτε και σκανδάλιζε την κοινή γνώμη, το έφερνε εδώ και σας θυμίζω, είχα καταθέσει και επίκαιρες ερωτήσεις για τον κύριο Καραμανλή. Όλα αυτά τα θέματα πλειοψηφία είχε, γιατί δεν τα έφερνε εδώ? Παραφτάσαμε στο σημείο ο λαός να θεωρεί ότι εδώ οι πάντες